Η επιστροφή στη σταδιακή επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά των ακαδημιών όλων σχεδόν των αθλημάτων, όπως και η δυνατότητα που δόθηκε στους πολίτες να χρησιμοποιούν τους ίδιους χώρους, ήταν αυτονόητο ότι θα αυξήσει την κίνηση στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στη Λιμνοπούλα. Ακριβώς όμως λόγω του αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται, δεν επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις των συνοδών ή και των αθλούμενων με τα αυτοκίνητά τους. Τις απογευματινές ώρες στην οδό 8ης Μεραρχία στη Λιμνοπούλα η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς δεκάδες γιοταχή είναι σταθμευμένα στη δεξιά λωρίδα του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος ή και δυστυχήματος. Πληρώματα περιπολικών της τροχέας, της άμεσης δράσης και δικυκλιστές της ομάδας Δίας σταματούν στο σημείο συνεχώς υποδεικνύοντας τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους. Όμως αυτό δεν μπορεί παρά να είναι κάτι περιστασιακό, αφού λίγα λεπτά μετά η εικόνα είναι και πάλι η ίδια. Στην 8η Μεραρχίας επίσης υπάρχουν δύο διαβάσεις πεζών για την είσοδο στο κλειστό γυμναστήριο και το κολυμβητήριο αντίστοιχα, οι οποίες έχουν σβηστεί τελείως από το οδόστρωμα και η διέλευση του δρόμου από το ένα ρεύμα στο άλλο για κάθε πεζό μοιάζει με αποστολή αυτοκτονίας. Με αφορμή την παραπάνω κατάσταση, η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ έκανε γνωστό πως από σήμερα Τετάρτη το απόγευμα ανοίγει ο χώρος στάθμευσης του κολυμβητηρίου. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Παντελής Κολόκας, απαιτείται η έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων και η Τροχέα Ιωαννίνων, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για τη στάθμευση των οχημάτων των γονέων που μεταφέρουν τους μικρούς αθλητές, αλλά και των ίδιων των αθλητών και προπονητών που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων στη Λιμνοπούλα. Εμείς θέλουμε αυτό το χρονίζον πρόβλημα, γιατί δεν είναι τωρινό μόνο, απλά τώρα αναδεικνύεται, θέλουμε αυτό το χρονίζον πρόβλημα να λυθεί. Κάνουμε μια εμπεριστατωμένη μελέτη για όλο το χωροταξικό της Λιμνοπούλας. Μια μελέτη που θα σχετίζεται και με την κυκλοφορία εισόδου-εξόδου των αυτοκινήτων και βεβαίως σε συνεργασία που είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και με το Δήμο και με την Τροχέα Ιωαννίνων, να μπορέσει να βγει ο κανονιστικός τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει αυτή η κινητικότητα εκεί, γιατί δεν είναι μόνο η εγκατάσταση της Λιμνοπούλας. Απέναντι είναι και η ΔΕΙΑΗ που από το πρωί παρκάρουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει σχολείο με μια στάση που θα πρέπει τα παιδιά να περνάνε απέναντι. Υπάρχει λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια ένα σημαντικότατο πρόβλημα σε αυτό το σημείο της πόλης, που ενδεχομένως να μπορεί να λυθεί είτε με αέριες γέφυρες, είτε με σχολικούς τροχονόμους, είτε όταν θα γίνει ο κόμβος και με βάση αυτά που έχει σχεδιάσει και ο Δήμος Ιωαννιτών. Εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση και αυτό που θα μας εισηγηθούν οι αρμόδιοι φορείς θα το πράξουμε. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί τώρα και πάλι και με το άνοιγμα των πάρκινγκ, δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα υπάρξει πάλι συνωστισμός, θα υπάρξει πάλι κομφούζιο, γι' αυτό κάνουμε έκκληση σε όλους όσους θα βρίσκονται εκεί, κατά την είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων μέσα στο χώρο του πάρκινγκ, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην παρκάρουν πάνω στο δρόμο. Υπάρχουν πολύ κοντά μεγαλύτερα πάρκινγκ που μπορεί να προτείνουμε να πάει ο κόσμος και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουν και οι οδηγοί που διέρχονται σε αυτόν τον δρόμο ότι δεν θα πρέπει να αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Εκεί ο δρόμος είναι μια ευθεία στην οποία όποιος θέλει να αγκαζώσει το αυτοκίνητό του, επειδή είμαστε συνέχεια εκεί, το βλέπουμε, το παρατηρούμε. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα και όσο θα αυξάνει ο αριθμός των αθλητών που θα θέλουν να πάνε σε εγκαταστάσεις γιατί βελτιώνονται και όσο αν αυξήσουμε και τα γήπεδα που θέλουμε να αυξήσουμε εκεί σε κάποιους χώρους, θέλουμε να φτιάξουμε beach volley, θα φτιάξουμε το χώρο άθλησης γύρω-γύρω και περπατήματος με διαδρομές περίπου σαν αυτές που είναι στο πανεπιρωτικό, καταλαβαίνετε ότι όσα όλα τα πάρκινγκ του κόσμου να έχεις εκεί δεν μπορεί να λυθεί το θέμα.